Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στις εικόνες. Για απόψε σας έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή εντελώς διαφορετική. Θα ξεκινήσουμε από την εξωτική Ελαφόνησο και θα φτάσουμε μέχρι και τον Μυστρά στη Σπάρτη. Σας υπόσχομαι μια εκπομπή γεμάτη εκπλήξεις και ανατροπές. Οι εικόνες έχουν ξεκινήσει και είναι όλες δικές σας. Just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, 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 be my waitress. Now we not in love, so let's make it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean. Take you dancing, two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, 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 that. Η Ελαφόνησος είναι ένα νησί ασύγκριτης ομορφιάς που οι παραλίες του συγκαταλέγονται στις ομορφότερες της Ελλάδας και ολόκληρης της Μεσογείου. Με σμαραγδένια νερά, κατάλευκη άμμο και εξωτική ατμόσφαιρα από την πρώτη στιγμή γοητεύει τους ταξιδιώτες. Για να φτάσετε στο νησί θα περάσετε απέναντι με μία παντόφλα. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να περάσουμε στην εξωτική Ελαφόνησο, παρακαλώ πολύ κυρίες και κύριοι. Τα γαλαζοπράσινα νερά δεν ξεκινούν από την Ελαφόνησο, αλλά από την Μπούντα. Καταλάβατε. Τέτοια γαλαζοπράσινα νερά νομίζω ότι συναντάμε μόνο σε μέρη εξωτικά. Θα είναι ίσως το πιο σύντομο ταξίδι που θα κάνετε με ferry boat στη ζωή σας. Μόλις 5 λεπτάκια από τη μία ακτή στην άλλη και θα αφήσω λίγο την Ελένα να σας κάνει μερικά πλανάκια και στη συνέχεια θα προετοιμαστούμε για ένα μοναδικό και ανεπανάληπτο ρεπορτάζ για αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο. Τα διάφανα νερά που θυμίζουν πισίνα, οι αμόλοφοι, οι χρυσαφένιες παραλίες, όλα θα σας αγινεύσουν με το που θα πατήσετε το πόδι σας στο σμαραγδένιο νησί της Πελοποννήσου. Το άλλοτε άντρο των πειρατών και των κουρσάρων είναι ο απόλυτος προορισμός για ήσυχες διακοπές. Αν μάλιστα βρείτε και ένα ξενοδοχείο πάνω στη θάλασσα, ακόμη καλύτερα. Στην Ελαφόνησο θα μείνω μόνο μία μέρα. Αλλά βρήκα το καλύτερο ξενοδοχείο, ρε φίλε, και θα σας πω γιατί. Οι Αμερικάνοι τι λένε? Location, location, location όταν ψάχνεις για ξενοδοχείο. Δηλαδή τοποθεσία. Πού είμαι ρε φίλε, πού είμαι? Μακάρι να καθόμουν 10 μέρες εδώ πέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει ασόψονται αυτοί που με βάζουν και ταλαιπωρούμε. Λοιπόν, μου δώσανε μια πολύ ωραία σουίτα η οποία βλέπει πάνω στη θάλασσα, αλλά πέρα το δωμάτιο και τη θέα που είναι, όπως βλέπετε βεβαίως, εντάξει, χωρίς περιγραφή.
Πας με τα πόδια από εδώ, από το μονοπατάκι και βγαίνεις στην ξακουστή παραλία του Σίμου. Παιδιά, δώστε μου λίγο χρόνο. Τρώω ένα κριτσινάκι, πίνω ένα καφεδάκι, γιατί είμαστε νηστικοί από το πρωί και μετά θα με βρείτε στο Σίμο. Θέλω ένα λεπτό να τη δείτε μαζί μου. Από εδώ που είμαι, Ελένα, ένα λεπτό. Κοιτάξτε, παιδιά. Όταν λέμε ότι η φύση και ο Θεός είχανε τρελά κέφια, από κάτω θα βάζετε σε αυτήν την έκφραση την παραλία του Σίμου. Αυτό το ερημικό τοπίο με την ολόλευκη άμμο φτάνει μέχρι τα σμαραγδένια, τα κρυσταλλένια νερά του Σίμου. Και ακόμα είμαστε τώρα, μιλάμε, 100 μέτρα από την παραλία, έτσι. Τώρα, γιατί την είπανε Σίμο όμως την παραλία, έτσι. Της δώσανε όνομα. Λένε οι ντόπιοι ότι εδώ ήταν ένας ερημίτης μοναχός, ο οποίος λεγότανε Σίμος. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Η Ελαφόνισος είναι στο άκρο της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου. Είναι το ιδανικό μέρος για να απολαύσεις θάλασσα και ήλιο. Δεν θα χάναμε ούτε λεπτό. Ζούμε, φίλοι μου, ένα όνειρο, την απόλυτη χαρά και ευτυχία, διότι είμαστε σε αυτόν τον παράδεισο της Ελλάδας, εντελώς μόνοι μας. Κοιτάξτε λίγο, θα γυρίσω γύρω από την Ελεάνα, να το δείτε. Μόνοι μας! Κάπου εκεί το ξενοδοχείο μας μόνο αυτό υπάρχει εδώ. Γιατί είναι έτσι η παραλία του Σίμου? Η παραλία του Σίμου, φίλοι μου, είναι έτσι διότι ευτυχώς είναι παραλία που προστατεύεται από την UNESCO. Η UNESCO έσωσε την παραλία, διότι αλλιώς θα είχαμε εδώ τώρα πάνω στη γραμμή κάμια 150 ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και δεν θα είχαμε αυτήν και αυτή τη φοβερή εικόνα. Και ευτυχώς εδώ οι παραλίες της Ελαφονίσου, που είναι το δυνατό χαρτί του νησιού βεβαίως. Η Ελαφόνισος παραλίες έχει, δεν έχει ούτε έντονη νυχτερινή ζωή, ούτε μαγαζιά φοβερά, ούτε τίποτα. Έχει ωραίες μονάδες ξενοδοχειακές, να, σαν τη δική μας. Και έχει και αυτό το πράγμα που από μόνο του είναι μία εμπειρία ζωής. Τάσο, να σου πω λίγο τώρα. Με έχεις βάλει και περπατάω 2 χιλιόμετρα στην παραλία του Σίμου. Πού ακριβώς θέλεις να πάμε? Στον παράδεισο, ρε φίλε. Ποιο παράδεισο? Στον παράδεισο, θα δεις ποιος είναι ο παράδεισος. Πάμε. Θα σε πάω κάπου που θα καταλάβεις τι σημαίνει αληθινά Ελαφόνισος. Πάμε να δούμε. Δηλαδή, να κοίτα που πάμε. Γύρνα, Ελένα, να δει. Wow. Δεν ήθελες να μου δείξουμε εκεί που ήταν η παραλία? Μόνο με άμμο με έφερες εδώ στα βραχάκια. Ρε παιδί μου, μην κοιτάς τώρα τα βραχάκια, κάνε δεν τα βλέπεις εσύ. Τι δεν τα βλέπω? Κάνε ότι δεν τα βλέπεις τώρα, σου λέω. Κάνε, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχουνε. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Δεν μου αρέσουν τα φύκια. Να τα τρως ή να τα περπατάς? Να τα περπατάς. Α, γιατί να τα τρως είναι ωραία, να ξέρεις. Είναι πολύ ωραίες συνταγές. Γίνονται πολύ ωραίες συνταγές με φύκια. Είναι και υγιεινά. Δεν μαγειρεύω. Μ' αγάπη μου, άμα μαγείρευες θα είχε βρεθεί ένας χριστιανός να σε κουκουλωθεί και θα είχαμε γλιτώσει εμείς. Κατάλαβες? Θα είχαμε γλιτώσει. Αλλά πού τέτοια τύχη.
να βρεθεί ο χριστιανός. Δεν μαγειρεύεις, δεν συγγυρίζεις. Σε πήρε τηλέφωνο η μάνα μου, συγγυρίζω. Αυτά τα νέα κορίτσια ψάχνουν για άντρες οι οποίοι να μαγειρεύουν κιόλας. Συγγνώμη, ρε παιδί μου, κάτσε. Άμα μαγειρεύει ο άνθρωπος, άμα φέρνει μεροκάματο στο σπίτι. Φέρνω κι εγώ το μεροκάματο. Περίμενε, περίμενε. Αν σε αγαπάει, αν σε προσέχει, αν είναι ευκατάστατος, αν είναι κούκλος και πανέμορφος, αν συμβαίνουν όλα αυτά, μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί από τα τόσα εκατομμύρια κοριτσάκια θα πρέπει να προτιμήσει εσένα που δεν μαγειρεύεις, που ταξιδεύεις όλο τον κόσμο, που είσαι travel blogger, που έχεις απαιτήσεις να κάνεις ό,τι γουστάρεις, αλλά όλο θα σε ακολουθεί. Να πρέπει να είναι και ψηλός και όμορφος και πλούσιος και να μην πίνει και να μην απατάει και να είναι και λεπτός και να είναι και διάσημος. Κάτσε ρε φίλε, εσύ δεν θες άντρα, θες τον jackpot. Τόση ώρα μιλάγαμε για να σε κάνω να φύγει το μυαλό σου από τα βράχια εδώ που έβλεπες και δεν σ' άρεσε η παραλία, γιατί ήθελα να σε φέρω εδώ. Είναι το σημείο εδώ στην Ελαφόνησο που χωρίζεται η γη από αυτήν τη λωρίδα άμμου και έχει θάλασσα και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Αυτοί που ξέρουνε αυτό το μέρος της Ελαφονήσου το λένε μονοπάτι του Θεού. Έχεις βάλει σε δίλημα. Τι? Σε ποια από τις δύο παραλίες θα κολυμπήσουμε? Παιδιά, εδώ στην Ελαφόνησο ένα πρόβλημα έχεις. Ένα και μοναδικό. Πού θα κολυμπήσεις και θα το αποφασίσεις. Πού δηλαδή είναι καλύτερα. Διότι παντού είναι καταπληκτικά. Το αντιλαμβάνεστε έτσι. Έρχεσαι το πρωί, θα βγεις το βράδυ και δεν σταματάς να κολυμπάς. Το μόνο κακό της ιστορίας εδώ είναι ότι δεν έχει ούτε ένα δέντρο για σκιά. Ούτε ένα δέντρο. Δηλαδή αν δεν έχετε βάλει αντιλιακό. Στο δευτερόλεπτο. Στο δευτερόλεπτο. Η Ελαφόνησος, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, είναι το ιδανικότερο μέρος για αληθινές και αυθεντικές διακοπές. Στην Ελαφόνησο είναι σαν να βουτάγαμε στον παράδεισο. Ρε παιδί μου, η θάλασσα δεν χορταίνεται με τίποτα. Αργά το μεσημέρι και αφού ξεκουραστήκαμε και ξεδιψάσαμε, πήγαμε στο ξενοδοχείο μας. Ξαναγυρίσαμε στο ξενοδοχείο μας να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, να κοιμηθούμε για μεσημέρι, να φάμε μια σαλάτα, ένα πιάτο φαγητό, διότι πραγματικά σήμερα ήταν μια πολύ έντονη μέρα και ειλικρινά τα έδωσες όλα σήμερα δεν στη θάλασσα. Θέλω να ευχαριστήσω για σήμερα. Γιατί? Δεν είχα ξανάρθει στην Ελαφόνησο και ζήσαμε μια μοναδική εμπειρία. Όντως ήταν πολύ ωραία. Δεν είχα ξανάρθει στην Ελαφόνησο και μπορώ να πω ότι ήταν μαγευτικά. Δεν θυμίζει καθόλου άλλες παραλίες που έχω πάει στην Ελλάδα. Ιδιαιτέρως, αν έρθετε εδώ στην Ελαφόνησο, θέλω να βρείτε αυτό το ξενοδοχείο ή τέτοια ξενοδοχεία που να παρέχουν αυτήν τη δυνατότητα. Δηλαδή τη αληθινή απόλαυσης, αυτό που λέω εγώ, της αληθινής ξεκούρασης, αυτό που παγκοσμίως λέγεται boho hippie style και που το πουλάνε ως marketing, η Ελλάδα το έχει χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα. Και μάλιστα σε εξαιρετικές, απολύτως value for money τιμές. Αφήσαμε την Ελαφόνησο με μαύρη καρδιά. Θα περνάγαμε απέναντι στην Πελοπόννησο για νέες ταξιδιωτικές περιπέτειες. Όμως, στα Βιγλάφια μας περίμενε μια απρόσμενη έκπληξη. Την ταμπέλα την είδατε, γράφει προϊστορικό νεκροταφείο. Όσοι κάνετε μπάνιο εδώ στην περιοχή, στα Βιγλάφια, που είναι ακριβώς απέναντι από την Ελαφόνησο, την έχετε δει εκατοντάδες φορές. Σήμερα όμως εγώ θα σας παρουσιάσω κάτι το οποίο είναι εντελώς ανεξήγητο στην Ελλάδα. Αυτόν εδώ το χώρο που βλέπετε τώρα, εδώ οι αρχές τον λένε ταφικό μνημείο. Εγώ λοιπόν σήμερα θα σας πω ότι δεν είναι ένα απλό ταφικό μνημείο.
Είναι μία πυραμίδα. Πυραμίδα σαν αυτές των Αιγυπτίων. Το ξέρετε λοιπόν ότι στην Ελλάδα είχαμε πυραμίδες σαν των Αιγυπτίων? Δεν το ξέρατε. Σας φαίνεται απλό. Ελάτε όμως να σας δείξω κάτι άλλο που δεν θα σας φανεί απλό, διότι κανένας δεν παρατηρεί αυτό. Είναι βεβαίως αυτή η εικόνα μία μάσκα σφίγγας, η οποία είναι εδώ σε αυτό το σημείο χιλιάδες χρόνια. Και αν πάμε λίγο παρακάτω, ακριβώς σε αυτόν εδώ το χώρο που είμαστε, θα σας παρουσιάσω άλλη μία εικόνα, η οποία είναι αυτή εδώ. Δεν ξέρω αν την παρατηρείτε. Νομίζω ότι την παρατηρείτε, έτσι. Είναι μάσκες που στολίζανε το ταφικό μνημείο των Ελλήνων. Που το ξέρουμε αυτό. Από τον Παυσανία. Το είχε ανακαλύψει και ένας αρχαιολόγος, ο πρώτος το 1831, που είχε μιλήσει για τα περίφημα πυραμοειδή σχήματα ταφικά μνημεία της Ελλάδας. Εδώ λοιπόν επάνω, παλιά υπήρχε, αγαπητοί μου φίλοι, μία πυραμίδα όπως αυτές που συναντάμε στην Αίγυπτο. Πολύ πρόσφατα έκανα τέτοιο ρεπορτάζ. Ίσως όχι σε όγκο όσο είναι αυτές της αρχαίας Αιγύπτου, μικρότερα ταφικά μνημεία. Αλλά εσείς όταν θα έρθετε εδώ στην περιοχή και περάσετε από εδώ, θέλω να σταθείτε, γιατί είναι πραγματικά φοβερό. Περνάει όλος ο κόσμος και δεν το παρατηρεί. Εσείς θέλω να το παρατηρήσετε. Αργά το απόγευμα θα φτάναμε στη Σπάρτη και τον Μυστρά. Θα μας φιλοξενούσαν σε ένα ξενοδοχείο στις παρυφές του Ταΐγετου, κάτω από τη Βυζαντινή Καστροπολιτεία. Αμέσως μετά την Ελαφόνησο, επόμενος προορισμός ταξιδιού μας είναι η Σπάρτη και ο Μυστράς. Μόλις έφτασα απόγευμα στο ξενοδοχείο μου, το οποίο μοιάζει, παιδιά, σαν ένα μικρό χωριό. Γεια σας κύριε Δόση, τι κάνετε? Είμαι ενθουσιασμένος με το ξενοδοχείο σας. Δεν ήξερα ότι ο Μυστράς και η Σπάρτη έχουν τέτοια ξενοδοχεία. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μαριλίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Όχι ρε φίλε. Μπράβο Σπάρτη. Μπράβο. Ωχ, Παναγία μου, και έχω πεθάνει σήμερα. Να δούμε και τι θα έχει. Ωραίο δωμάτιο, πολύ ωραίο, σουιτάκι ωραίο. Αυτά είναι τα ωραία. Βγαίνεις στη βεράντα σου και έχεις φάτσα κάρτα το Μυστρά. Κοιτάξτε που είναι χτισμένο το ξενοδοχείο, έτσι. Στις παρυφές ακριβώς του βουνού. Πω που μιλάμε, εδώ θα ξυπνάς με τους ήχους της φύσης. Είμαι σε ένα ξενοδοχείο το οποίο μου θυμίζει παραδοσιακό χωριό στον Ταΐγετο. Αυτό είναι. Πέτρινα δωματιάκια, σαν να είσαι στο σπίτι σου δηλαδή ουσιαστικά. Εντελώς άλλα πράγματα θα δούμε εδώ στη Σπάρτη, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με βουνό. Γεια σου Μαρίνα. Καλησπέρα. Η Μαρίνα είναι παλιά φίλη, μάνατζερ ξενοδοχείων και γενική διευθύντρια εδώ στην επιχείρηση που μας φιλοξενεί. Αυτή η κούκλα λοιπόν είναι η Μαρίνα. Μαρίνα, τι κάνεις? Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι, Τάσο? Είμαι πολύ καλά, έχουμε πάθει πλάκα με το ξενοδοχείο σας. Ουσιαστικά εμείς αγαπάμε τον τόπο μας και αυτό που θέλαμε καταρχήν είναι να αναδείξουμε έναν προορισμό ο οποίος δεν είναι, όπως είπες και εσύ, στους πιο hot προορισμούς, αλλά είναι παραδοσιακή Ελλάδα. Το επόμενο πρωί, και αφού πήραμε το πρωινό μας, θα ξεκινούσαμε την εξερεύνησή μας σε έναν ανέγκυχτο θησαυρό της Ελλάδας, την Καστροπολιτεία του Μυστρά. Κυρίες και κύριοι, με περηφάνεια σας παρουσιάζω την Καστροπολιτεία του Μυστρά. Όλοι για τα δικά σας μάτια, εδώ ετοιμαζόμαστε να κάνουμε την πρώτη μας ανάβαση και θα φτάσουμε μέχρι εκεί πέρα πάνω ψηλά,
για να μπορέσουμε να αποδώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα σε εικόνες έναν από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της χώρας μας. Μπήκαμε μέσα στην Καστροπολιτεία και τώρα θέλουμε ένα τέταρτο για να ανέβουμε στην κορυφή του κάστρου. Πέτρινα καντερίμια, μοναστήρια, εκκλησίες, παλάτια, αρχοντικά, βυζαντινά οικόσημα, όλα μας ταξιδεύουν στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η Καστροπολιτεία χωρίζεται σε τρεις ζώνες, άνω, κάτω και έξω χώρα. Στην κορυφή βρίσκεται το εμβληματικό κάστρο που ναι μεν προσφέρει φοβερή θέα, αλλά σου βγαίνει η ψυχή για να το ανέβεις. Πρώτα απ' όλα γιατί λέγεται το μέρος Μυστράς. Βασικά λεγότανε Μυζηθράς. Έτσι το λέγανε οι Έλληνες περιοχής. Έτσι το βρήκανε το όνομα οι Γάλλοι που πρωτοκατασκευάσανε αυτό εδώ το κάστρο και το Μυζηθράς το μεταφράσανε σε Μυστράς. Ξέρετε εδώ όταν μπαίνετε μέσα σε αυτό το κάστρο του Μυστρά, σε αυτά τα λιθόχτιστα μονοπάτια, σε αυτές τις πανάρχες ανηφορικές σκάλες, νιώθεις ότι ουσιαστικά ταξιδεύεις μέσα στην ιστορία. Εδώ μιλάμε ότι πρόκειται για ένα ζωντανό, ολοζώντανο μουσείο. Και να κυρίες και κύριοι, το περίφημο κάστρο του Μυστρά και δεξιά η Λακωνική γη. Εδώ έτσι όπως κάθεται είναι σαν ακίνητος φρουρός ή αν θέλετε έτσι όπως είναι τόσο ψηλά είναι σαν να στεφανώνει το βράχο που επιβλέπει όλη την περιοχή. Μιλάμε για συγκλονιστική θέα, είναι κυριολεκτικά σαν να πετάς με ένα αεροπλάνο. Επιτέλους μετά από 15 λεπτά περάσαμε την πρώτη πύλη του κάστρου. Παιδιά, κοιτάξτε, οι πρώτες οχυρώσεις και η θέα της Λακωνικής γης. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, σας μιλάω δηλαδή ότι είμαστε ακριβώς στην κορυφή του κάστρου και έχουμε 360 μοίρες θέα. Πίσω μας είναι το βουνό του Ταΐγετου, μπροστά μας είναι ο Λακωνικός κάμπος. Και κοιτάξτε, μέχρι πού πάει το μάτι σας, μπορούσαν εδώ οι φρουροί του κάστρου να επιβλέπουν για επιδρομής, για εισβολής, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ξέρετε, το συγκεκριμένο κάστρο κατακτήθηκε 3 φορές από Ενετούς, 3 φορές από Τούρκους. Ήταν το μήλον της έριδος της περιοχής. Όλοι θέλανε την Καστροπολιτεία του Μυστρά. Γιατί είχε μέσα πολύ πλούτο. Από εδώ που βρίσκομαι εγώ, από την κορυφή του κάστρου, μπορείτε πολύ εύκολα να δείτε το μέγεθος της Καστροπολιτείας. Τώρα θα πλησιάσει λίγο η κάμερα με την Ελεάνα. Πλησίασε λίγο, Ελεάνα μου. Κοιτάξτε λίγο, παρακαλώ πολύ. Βλέπετε πόσο ανεπτυγμένη είναι η Καστροπολιτεία. Βλέπετε κτίσματα όλων των περασμένων αιώνων. Αρχοντικά, εκκλησίες, χαλάσματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, τέτοιο μέγεθος Βυζαντινής Καστροπολιτείας δεν έχουμε άλλο στην Ελλάδα, να ξέρετε. Λοιπόν, παιδιά, έχει περπάτημα, ε. Πολύ πράγμα, να ξέρετε, πάνω κάτω, η Καστροπολιτεία είναι έτσι χτισμένη. Και για να δείτε τα πιο αξιόλογα κτίρια, θέλει πολύ περπάτημα. Λοιπόν, Άγιος Νικόλαος, ελάτε μέσα. Κοιτάξτε αυτές τις σπάνιες τοιχογραφίες. Πώς παραμένουν ζωντανές μέχρι και τις μέρες μας, να μας θυμίζουν το μεγαλείο των προγόνων μας, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ελάτε εδώ να δείτε. Ελάτε εδώ να δείτε. Ελεάν, έλα να δεις εδώ. Φανταστείτε ότι εδώ ζούσε κόσμος μέχρι και τον 18ο-19ο αιώνα. Οι περισσότεροι που ζούσαν στο εσωτερικό της Καστροπολιτείας ήταν Έλληνες και διατηρήθηκαν εδώ ακόμη και όταν το κάστρο
παραδόθηκε το 1460 στους Τούρκους. Είχε μόλις 6 χρόνια πριν πέσει βεβαίως η Κωνσταντινούπολη. Ο τελευταίος άρχοντας του κάστρου ήταν ο Δημήτριος Παλαιολόγος. Κάποιοι λένε ότι ο Δημήτριος Παλαιολόγος είναι βεβαίως και ο τελευταίος της οικογένειας των Παλαιολόγων, των μεγάλων αυτοκρατόρων του Βυζαντίου. Φυσικά θυμάστε, όπως σας είπα και πριν, ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας, εστέφθη αυτοκράτορας εδώ, μέσα στο Μυστρά. Αφήνω τον Άγιο Νικόλαο και ανεβαίνω στην Αγία Σοφία. Στην Αγία Σοφία σας περιμένει μια πολύ όμορφη έκπληξη. Η υπέροχη εκκλησία της Αγίας Σοφίας, παρακαλώ πολύ κυρίες και κύριοι, μία από τις πιο καλοδιατηρημένες μέσα εδώ στο Μυστρά. Αυτή κυρίες και κύριοι λοιπόν είναι η εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Είναι η εκκλησία των ανακτόρων. Σε αυτήν εκκλησιάζονταν μόνο οι άρχοντες του Μυστρά και βεβαίως η αστική τάξη της περιοχής. Παιδιά, είναι καταπληκτική εκκλησία. Έλα μέσα, Ελεάνα. Κοιτάξτε τις σπάνιες τοιχογραφίες του 11ου αιώνα, πώς έχουν καλοδιατηρηθεί, παρά το γεγονός ότι ο Μυστράς, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα, ήταν βεβαίως κάτω από το ζυγό των Τούρκων. Το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι Τούρκοι ασβεστώνανε, να, κοιτάξτε, ασβεστώνανε τους τοίχους για να μην φαίνονται οι Άγιοι, αυτό το γεγονός κατάφερε να διατηρήσει τις τοιχογραφίες και να αποκαλύπτονται τώρα, μετά από τόσους αιώνες, τόσο λαμπερές και τόσο καθηλωτικές. Κοιτάξτε. Με το που μπαίνεις μέσα, σε πιάνει ένα αληθινό δέος. Εδώ, ξέρετε, τα κτίρια στο Μυστρά είναι σαν να σου μιλάνε. Είναι σαν να σου διηγούνται τις ιστορίες των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Ο Μυστράς δεν ήταν, ξέρετε, μία απλή περιοχή. Ήτανε μία από τις πιο σημαντικές και πλούσιες περιοχές του Βυζαντίου. Ήταν δηλαδή δεσποτάτο. Είχε την εξουσία της γύρω περιοχής και την εξουσία την είχε διότι ήταν ένα πλούσιο κέντρο και όχι μόνο αυτό, εδώ άκμαζαν τα γράμματα, οι τέχνες και ο πολιτισμός. Η Βυζαντινή Καστροπολιτεία του Μυστρά έχει μια φοβερή ικανότητα να σε μαγεύει σε κάθε σου βήμα. Να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα μυστηριακή όπου θρύλοι και γεγονότα ζωντανεύουν μπροστά σου και γίνονται ένα. Κατεβήκαμε βεβαίως στο νότιο τμήμα του Μυστρά και εδώ μαζί θα δούμε την Μητρόπολη. Εδώ στέφθηκε αυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, παρακαλώ. Είδαμε μαζί και τη Μητρόπολη και ξέρετε κάτι, το να περπατάς εκεί που περπάτησε ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Στο Μυστρά και μόνο γι' αυτό εγώ θα ερχόμουν. Μόνο για αυτή την εκκλησία, τη Μητρόπολη. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το ρεπορτάζ μας για την Καστροπολιτεία του Μυστρά. Το ξέρω ότι δεν είναι από τα πιασάρικα θέματα, αλλά εγώ ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος που παρουσίασα στους φίλους μου έναν προορισμό που μπορεί να μην είναι hot, αλλά μιλάει στην καρδιά των Ελλήνων. Πάμε γι' άλλα.
Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Μόλις τελειώσαμε τη δουλειά μας στην καστροπολιτεία του Μυστρά και κατεβήκαμε στο χωριό του Μυστρά, το οποίο είναι έκπληξη, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο χωριό και θέλω να καθίσετε εδώ κάτω από αυτόν τον πλάτανο και να πιείτε ένα πολύ ωραίο καφεδάκι. Λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε στο Μυστρά 9:30, η ώρα είναι... Είναι 1:15. 1:15 ακριβώς, 1:10, ναι, 3,5 ώρες ας πούμε. Για να δούμε και το πάνω κομμάτι και το κάτω, εσείς μπορείτε να κάνετε λιγότερο, περισσότερο δεν έχει σημασία, αλλά εδώ ειλικρινά θα χαλαρώσετε. Αλλά αν δεν θέλετε μόνο να χαλαρώσετε, μπορείτε να πιείτε, έλα δοκάλια να δεις, και νερό από αυτήν εδώ την πηγή. Πούμε, πιες. Δεν χρειάζεται να πιούμε. Εγώ θα πιω. Εγώ ούτως ή άλλως είμαι τρελός από τη φύση μου. Γι' αυτό το λέω. Δεν κάνω πλάκα, ναι, έλα από εδώ. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Όντως, αυτό το πιστεύουν εδώ στο χωριό. Όποιος πίνει νερό από αυτή την πηγή, του τη βαράει. Σε όλη τη Σπάρτη και τον Μυστρά, ένα είναι το μέρος που μπορείς να χορτάσεις δροσιά και παχιά σκιά. Ακριβώς στο 1 χιλιόμετρο από το χωριό του Μυστρά. Το πιο ωραίο και δροσερό μέρος της Σπάρτη είναι το Παρόρι. Γιατί? Διότι έχει αυτές εδώ τις πηγές, τις βλέπετε εδώ. Και λίγο παρακάτω θα πάμε, Λεάνα μου. Για πάμε λίγο παρακάτω. Αυτές είναι οι πηγές που έρχονται πάνω από το βουνό. Προσέξτε πώς συνδέονται εδώ οι πηγές με την καστροπολιτεία του Μυστρά. Όλο αυτό το σύστημα του νερού έρχεται από τον Ταΐγετο, περνούσε μέσα από την καστροπολιτεία για να έχουν νερό. Αλλά τώρα πλέον δεν υπάρχει καστροπολιτεία και το νερό φτάνει μέχρι εδώ, κάτω στη Σπάρτη. Μετά το Παρόρι θα πηγαίναμε σε ένα μέρος που όλοι γνωρίζουν, αλλά σπάνια επισκέπτονται. Θα φτάναμε στον περίφημο Κεάδα. Και ήρθε η ώρα να πάμε μαζί στον Κεάδα. Όχι κυριολεκτικά, να σας τον δείξω θέλω. Είναι ακριβώς μετά το χωριό Τρίπη. Και πρέπει να ανέβουμε αυτές εδώ τις ωραίες σκάλες. Πάμε. Αυτό το ρεπορτάζ έχει πολύ ανηφορά πάντως. Και πολύ σκαλή. Απορώ πως πάμε στον Κεάδα από εδώ. Κάτι φύλλα βλέπω. Παιδιά, τώρα κατάλαβα ότι είναι ο Κεάδας. Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε λίγο. Αυτή εδώ η κρύπτη είναι, βλέπετε. Έρχεται απίστευτη δροσιά εντωμεταξύ. Λοιπόν, φίλοι μου, οι μύθοι είναι για να καταρρύπτονται. Ο Κεάδας δεν είναι κάποιος τεράστιος γκρεμός. Είναι αυτό εδώ το βάραθρο. Και για να το δείτε καλύτερα, θα πάρω την κάμερα εγώ από την κάλια, γιατί πρέπει να είμαστε, όπα, και λίγο προσεκτικοί. Να. Αυτός είναι ο Κεάδας. Βλέπετε, το 1983 έγινε μια ανθρωπολογική μελέτη, κατεβήκανε κάτω στο σπήλαιο εδώ του Κεάδα, στο βάραθρο, και μαζέψανε οστά που βρήκανε ανθρώπων. Άρα, οι Σπαρτιάτες σε αυτόν εδώ το χώρο πετάγανε ανθρώπους, αλλά δεν πετάγανε τα παιδιά τους. Πετάγανε εχμάλωτους πολέμου και προδότες της Σπάρτης. Αυτούς πετάγανε εδώ. Γυρίσαμε στο ξενοδοχείο μας για τη μεσημεριανή σιέστα. Ξεκουραστήκαμε, ηρεμήσαμε και το απόγευμα ξαναπήραμε τους δρόμους για να φτάσουμε στο μπαλκόνι του Μυστρά. Και σας ανακοινώνω ότι με την Κάλια είμαστε στα ιστορικά Πικουλιάνικα. Σωστά! Το είπα σωστά! Αυτό είναι το ωραίο. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε έρθει βόλτα με ποδήλατο από την Καστροπολιτεία στα Πικουλιάνικα. Τα Πικουλιάνικα τι είναι, Κάλια? Είναι το μικρό διαμαντάκι του Μυστρά. Το μικρό διαμαντάκι του Μυστρά. Όντως, είναι ένα καταπληκτικό ορεινό χωριό, το οποίο είναι ακριβώς στο 1 λεπτό από την Καστροπολιτεία. Και μου είπαν οι φίλοι μου στο ξενοδοχείο, Τάσο, αν θέλεις να έχεις την καλύτερη θέα στα Πικουλιάνικα, θα πρέπει να πας στον ξενώνα Μαζαράκι
και θα δεις το απόγευμα τι θέα θα έχεις. Ωραία να δω πως θα ανέβουμε την ανηφόρα μετά, τι ωραία που είναι η ζωή. Καλά πάμε στην κατηφόρα. Ωραίο το ποδήλατο, αδελφέ μου, αλλά πρέπει να είσαι λίγο εξασκημένος, ε. Αλλά η φύση, παιδιά, σας μιλάω ότι είναι καταπληκτική, έτσι. Έχουν δίκιο που λένε ότι τα Επικουλιάνικα είναι πολύ ωραίο μέρος, πολύ ωραίο χωριό και πολύ γραφικό. Όπα και φτάνουμε σιγά σιγά. Εντάξει. Εγώ θα έλεγα ότι είμαστε στο μπαλκόνι ουσιαστικά του Μυστρά. Έτσι το λέω. Πω πω, κοιτάξτε θέα που έχει. Γεια σας, τι κάνετε? Γεια σας. Παραλίγο να μην έρθουμε. Παραλίγο να φωνάξω το 166 να με μαζέψουν το ασθενοφόρο, αλλά... Έχετε νερό, έχετε νερό. Δροσερό. Δεν εννοείς ότι λιποθύμησα, φαντάζομαι. Τα νερά, κυρία Μαζαράκη μου, κυρία Μαζαράκη εδώ, που έχει τον ξανά με τη φοβερή θέα. Να είστε καλά, όπα. Καλώς ήρθατε. Στην υγειά σας. Αυτό καλά. Το παίρνω για την Ελεάνα. Βεβαίως. Που ταλαιπωρείτε με τα πλάνα. Να είστε καλά. Έχετε φοβερή θέα. Ήρθαμε με το ποδήλατο, όπως είδατε, για να απολαύσουμε αυτή τη θέα προς το κάστρο. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καλύτερη θέα. Νομίζω όχι. Ε, δεν συμφωνείτε κι εσείς? Καθάρισα, ρε φίλε, και τα δύο. Και το υπογλώσιο τώρα. Είμαστε μια χαρά. Κυρία Μαζαράκη μου, μας κακομαθαίνετε, κυρία Μαζαράκη μου. Πρώτη φορά στα μέρη μας. Να μην σας περιποιηθούμε. Αυτό είναι ωραία ιδέα, να έρθεις εδώ και να πεις ένα ωραίο ποτήρι ροζέ κρασί. Σε αυτή την ώρα. Βέβαια. Στην υγειά σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Για εσάς. Ευχαριστούμε. Το μέρος είναι καταπληκτικό, ρομαντικό, φανταστικό. Δεν περιμένεις να βρεις τέτοιο μέρος στη Σπάρτη και στο Μυστρά. Έχεις πιάτο κυριολεκτικά όλη την καστροπολιτεία. Και από τα δωμάτια. Σοβαρά. Γιατί πήγα και είδα τα δωμάτια και από πάνω έχεις πάρα πολύ ωραία θέα. Λοιπόν, πάρ' το κρασάκι σου. Εμείς ωραία βλέπουμε τη θέα. Ο κόσμος όμως δεν βλέπει τη θέα. Να λοιπόν, παιδιά, τι βλέπουμε εμείς την ώρα που πίνουμε το κρασάκι μας, αυτή τη μοναδική θέα. Πια γυρίσαμε στο ξενοδοχείο μας γεμάτοι από τις εμπειρίες της ημέρας. Εκεί μας περίμενε ένα πλούσιο δείπνο, δίκαιη ανταμοιβή για το τρέξιμο και το ρεπορτάζ. Σήμερα ξεκινήσαμε νωρίς να κάνουμε το Μυστρά, να κάνουμε τη Σπάρτη, να κάνουμε τα ρεπορτάζ. Πήγε η ώρα 11 και 10 για να καθίσουμε να φάμε. Σήμερα είναι η τελευταία μας μέρα στη Σπάρτη, στο Μυστρά. Τρώμε σε ένα φοβερό περιβάλλον, σε ένα μοναδικό ξενοδοχείο, ακριβώς στις παρυφές του Ταΐγετου. Χαλαρώσαμε στο λόμπι, απολαύσαμε τις υπηρεσίες 5 αστέρων και την επόμενη μέρα το πρωί θα ετοιμαζόμασταν για να γνωρίσουμε τη θρυλική Σπάρτη. Πριν όμως από αυτό, θα ήταν απαραίτητη μια στάση στο κέντρο της πόλης. Φαντάζομαι να θυμάστε τα καταπληκτικά πλάνα που κάναμε με τον ντρόουν στην Ελαφόνισο. Λοιπόν, τέτοια πλάνα από το συγκεκριμένο ντρόουν δεν θα ξαναδείτε, διότι μας το πήρε η Ελαφόνισος. Γι' αυτό λοιπόν τι έκανα, ήρθα εδώ στη Σπάρτη, στην καρδιά της τεχνολογίας. Γιατί? Για να πάρω νέο ντρόουν. Ελάτε. Παναγιώτη, φρόντισε να με σώσεις. Κανονισμένη. Εδώ είμαστε. Παιδιά, εδώ είναι το μαγικό μου drone, το οποίο αυτό θα με σώσει και με τη βοήθεια του Παναγιώτη θα μάθουμε και τα πάντα τι μπορεί να κάνει αυτό εδώ το μηχανάκι. Ανάλυση έχουμε στα 2,7K για τα βίντεο, 12 MP φωτογραφική μηχανή. Η έκδοση combo μαζί με τη θηκούλα του, μαζί με τα προστατευτικά για έλικες. 3 μπαταρίες από μισή ώρα η κάθε μπαταρία για λύση. Ωραία, τέλεια. Θα ήταν μεγάλη ιεροσιλία
αν δεν ξεκίναγα το ρεπορτάζ για την πόλη της Σπάρτης από το άγαλμα του Λεωνίδα. Το συγκεκριμένο άγαλμα είναι ακριβώς το τέλος της Παλαιολόγου και γωνία με την οδό 300. Στο κέντρο της πόλης θα βρούμε και τον τάφο του Λεωνίδα. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο της Σπάρτης είναι ο τάφος του Λεωνίδα, σύμφωνα με τον Παυσανία και τη λαϊκή παράδοση της πόλης. Μετά τη μάχη των Θερμοπυλών, εδώ έφεραν τα κόκαλά του και εδώ η πόλη τίμησε τον ήρωά της εκείνη τη μεγάλη περίοδο για τη Σπάρτη. Επόμενη στάση του ρεπορτάζ, ένα μουσείο μοναδικό παγκοσμίως και είναι φυσικά στη Σπάρτη. Η Σπάρτη έχει πάρα πολλά μουσεία, αλλά ένα που τουλάχιστον πρέπει να επισκεφτείτε είναι το Μουσείο Λαδιού και Ελιάς. Εδώ θα καταλάβετε τη σχέση που έχει το λάδι και η ελιά με τον πολιτισμό των Ελλήνων. Γεια σας κύριε Μανίκη, τι κάνετε? Κύριε Δούση, καλώς λοιπόν, ήρθατε. Ο κύριος Μανίκης είναι ένας πολύ καλός μου φίλος εδώ από τη Σπάρτη, το ξέρω πάρα πολλά χρόνια και μου κανόνισε την επίσκεψη στο μουσείο. Δεν θα έρθεις να δείξεις το μουσείο της ελιάς και του ελληνικού λαδιού? Εγώ δεν ήξερα καν την ύπαρξη του μουσείου. Ο Γιάννης όμως μου το πρότεινε. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ευχάριστη εμπειρία, να ξέρεις. Η παρουσία σου μας τιμά. Να είσαι καλά. Προσβλέπουμε στην εμπειρία σου και στο αξιολογητικό σου κριτήριο. Θέλω να μου επιτρέψεις. Όπα. Ωραία, φίλε. Θέλω να μου επιτρέψεις από την ομάδα παραγωγών μας να σου δώσουμε ένα μικρό δώρο, του οποίου η συσκευασία θα παραμένει, αλλά το περιεχόμενο εύχομαι να το καταναλώσεις και μάλιστα γρήγορα, γιατί θα σε εντυπωσιάσει. Η γνώμη μου όμως εμένα είναι ότι αν θέλεις να ζήσεις την ατμόσφαιρα της λακωνικής πρωτεύουσας, πρέπει να την περπατήσεις το απόγευμα. Στη Σπάρτη, η ιδανική ώρα για να την επισκεφτείτε είναι το απόγευμα προς το βράδυ. Γιατί το μεσημέρι, εδώ που είμαστε εμείς, στην κεντρική πλατεία, δεν κυκλοφορεί ψυχή ζώσα. Μιλάμε El Paso, έτσι. Γιατί? Διότι η ζέστη είναι αφόρητη. Και όταν θα έρθετε εδώ στην κεντρική πλατεία, θα ξεκινήσετε την περιήγησή σας από το Δημαρχείο. Είναι ένα φοβερό νεοκλασικό κτίριο του 1906 που μαρτυρά πώς ήταν η Σπάρτη εκείνα τα χρόνια. Καμία σχέση βέβαια τώρα, λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει φανταστείτε νοερός ότι έτσι ήταν η Σπάρτη. Και ακριβώς απέναντι έχουμε, εκτός από τις κοπέλες που είναι μια χαρά, έχουμε και το άγαλμα του άγνωστου πολεμιστή Σπαρτιάτη, το οποίο το έχουν εδώ οι Σπαρτιάτες για να τιμούν τους νεκρούς ήρωές τους. Παρακαλώ. Η Σπάρτη είναι ένας τόπος ευλογημένος. Είναι χτισμένη στις ανατολικές πλαγιές του Ταΐγετου, στην κοιλάδα του Ευρώτα. Έχει μείνει γνωστή στην παγκόσμια ιστορία για τον Λεωνίδα και τους 300. Όμως με το ρεπορτάζ μας σας αποδεικνύουμε ότι και η σύγχρονη πόλη, μαζί με τον Μυστρά και την ομορφιά της φύσης, αξίζει της προσοχής όλων των ταξιδιωτών. Βεβαίως στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης θα έχετε την ευκαιρία να πιείτε τον καφέ σας, να φάτε το φαγητό σας, να πιείτε το ποτό σας. Είναι καταπληκτικά, πολύ ήρεμα και πολύ ανθρώπινα. Εδώ περνάνε όλοι. Είναι το σημείο κουτσομπολιού της πόλης. Κλεομβρότου είναι ο πεζόδρομος, ο χαρακτηριστικός της πόλης. Όπως τον ανεβαίνετε στο αριστερό σας χέρι, υπάρχει μια πολύ ωραία πλατεία με συντριβάνια. Ωραίος ο Δήμος. Αυτός εδώ ο πεζόδρομος θα σας ανεβάσει μέχρι την Παλαιολόγου. Όπου η Παλαιολόγου ποια είναι? Ο δρόμος με τους Φοίνικες, εκεί όπου είδαμε και το άγαλμα του Λεωνίδα. Όπως σας είπα, η Κλεομβρότου βγάζει στην Παλαιολόγου. Εδώ θα δούμε πάρα πολλά καφέ, εστιατόρια κτλ. Είναι ο δρόμος με τους ωραίους τους Φοίνικες και αρκετά ξενοδοχεία.
Φινάλε θα κάναμε στον Μυστρά και τη Σπάρτη με κάτι το εντελώς ξεχωριστό. Ετοιμαστείτε για δυνατές συγκινήσεις σε ένα ξενοδοχείο προορισμό που όμοιό του δεν θα συναντήσετε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως. Θέλω να σας παρουσιάσω ένα ξενοδοχείο που έχει γίνει εδώ τα τελευταία χρόνια, το οποίο είναι must παγκοσμίως και το ξέρουν ελάχιστοι άνθρωποι. Είναι όμως ένα ξενοδοχείο, Κάλια μου, ναι, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, όπου εδώ μπαίνεις με μαύρη ψυχή και βγαίνεις με λευκή. Μπορεί να σου φαίνεται λίγο παράξενο αυτό που θα σου πω, αλλά θα σου το εξηγήσω και στην πορεία του ρεπορτάζ. Είναι ένα ξενοδοχείο εμπειρία ζωής και είναι, αν θέλετε το πιστεύετε, στη Σπάρτη, κάτω από το Μυστράνα, πάνω ψηλά είναι. Το βλέπετε, το φρούριο. Οι ενέργειες του χώρου είναι πραγματικά απίστευτες, αλλά μην λέμε πολλά λόγια, πάμε μέσα. Θα σας βάλουμε μέσα σε ένα ξενοδοχείο που σας μεταμορφώνει και εξωτερικά και εσωτερικά. Ένα ξενοδοχείο που επαναφέρει την ισορροπία στη ζωή σας μέσα από το συναρπαστικό κόσμο που έχουν χτίσει στον Μυστρά και τη Βυζαντινή εποχή. Το συγκεκριμένο μέρος συνδυάζει μοναδικά τις θεραπευτικές φιλοσοφίες και πρακτικές του αρχαίου ελληνικού και κινέζικου κόσμου. Εδώ σου κάνουν έναν εσωτερικό καθαρισμό ψυχής και σώματος. Σε βάζουν σε μια διαδικασία να καταλάβεις τον εαυτό σου, να ηρεμήσεις και να ξαναβγείς προς τα έξω. Πιστεύω ότι θα φύγει και η δική μας ένταση. Ναι, σε έχω λιώσει, είναι αλήθεια, αυτές τις 6 μέρες. Λιγάκι, ναι. Επειδή μιλάς μία ώρα τώρα για τα σπά και τις θεραπείες, μήπως να πάμε να δούμε πώς είναι. Επειδή είσαι καλό κορίτσι, θα σου κάνω το χατρί, αλλιώς θα βάζα την Ελένα να κάνει τα σπά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, άντε να πάμε. Θα έρθει και η Ελένα μαζί μας. Είμαστε στην ηρωική Σπάρτη, κάτω από το Μυστρά, και αυτό εδώ το κομμάτι του ξενοδοχείου, κατά την προσωπική μου γνώμη, είναι το πιο εντυπωσιακό. Είναι μία πισίνα, όπου εδώ οι υπεύθυνοι λένε ότι από εδώ αναγεννιέσαι. Είναι σαν μία μήτρα αυτό το κομμάτι εκεί πέρα που έχουν φτιάξει. Η γνώμη μου είναι ότι το συγκεκριμένο ξενοδοχείο παγκόσμιος προορισμός είναι ένα στολίδι όχι μόνο για την περιοχή, αλλά για την Ελλάδα. Είναι το μοναδικό μέρος που σε βοηθά να συνδεθείς με τον εαυτό σου και να πραγματοποιήσεις ουσιαστικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της ζωής σου. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η εμπειρία μας σε αυτό το ξενοδοχείο ήταν πολύ ξεχωριστή και μοναδική. Έτσι δεν είναι, Κάλια? Έχω ξεχάσει πώς με λένε, έχω ξεχάσει τα πάντα. Άρα πέρασε ωραία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Να σου πω για κάτι άλλο όμως. Αυτά που δείξαμε ήταν το τίποτα σε σχέση με αυτά που γίνονται σε αυτό, ναι, το ξενοδοχείο. Μακάρι να είχαμε τον χρόνο να καθόμασταν και άλλες μέρες, να τα δοκιμάζαμε όλα. Και να τα απολαμβάναμε όλα. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τι γίνεται σε αυτό το ξενοδοχείο. Είσαι πελάτης. Με το που μπαίνεις μέσα, σου παίρνουν δείγμα αίματος, 2-3 σταγόνες, βάζουνε το αίμα σε ένα ειδικό μηχάνημα. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι, και σου βγάζουνε τη διατροφή που σου ταιριάζει για ευεξία με βάση το αίμα σου, έτσι, ναι, για να χάσεις κιλά ή ό,τι θέλεις. Και έρχεται εδώ μέσα ο πελάτης και ο μάγειρας μέσα, ο σεφ και η ομάδα του μαγειρεύουνε για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά που παίρνει αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, μαγειρεύουνε, είμαστε εμείς ζευγάρι, μαγειρεύουνε για τον Τάσο Δούση, ναι, και για την Κάλια. Ναι. Απίστευτο. Το στοίχημα το μεγάλο είναι ένα. Όταν φύγεις από το συγκεκριμένο χώρο, να γίνεις ο ίδιος γιατρός και θεραπευτής της ψυχής σου. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους είναι που το ξενοδοχείο το συγκεκριμένο είναι πρώτο σε θετικά σχόλια σε όλες τις παγκόσμιες ταξιδιωτικές πλατφόρμες. Αυτά τα ωραία πράγματα, κυρίες και κύριοι, τα βλέπετε στον Μυστρά. Και πρέπει να παραδεχτείτε ότι η απόψινή μας εκπομπή Ελαφώνισος Σπάρτη Μυστράς ήταν μια έκπληξη. Εδώ ήταν έκπληξη για τα δικά μου τα μάτια, έτσι που έχω έρθει 10 φορές στη Σπάρτη.
Τα τελευταία χρόνια ο προορισμός έχει πάρει τα πάνω του, παιδιά. Βοήθησε και ο δρόμος που σε φέρνει σε 2 ώρες από την Αθήνα στη Σπάρτη. Βοήθησαν και αυτές οι φοβερές νέες επιχειρήσεις, οι πεντάστερες, οι οποίες συγκεντρώνουν φοβερά καταλήματα και δραστηριότητες. Και βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ και αυτή η μοναδική καστροπολιτεία που μιλάει μέσα στην ψυχή των Ελλήνων. Άρα, ο Μυστράς και η Σπάρτη, καλά η Ελαφόνισος το ξέρουμε, είναι ένας νέος ολοζώντανος προορισμός. Με τις επόμενες εικόνες θα τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Η υπέροχη εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Πάμε. Αυτά είναι τα ωραία, κυρίες και κύριοι, γιατί αυτές τις κρυφές ομορφιές μόνο με τις εικόνες μπορείτε να τις δείτε. Δεν συμφωνείτε κι εσείς? Σαφώς. Στην υγεία σας. Να είστε καλά. Μην τρέχεις, μην τρέχεις, μην τρέχεις, μην τρέχεις. Μας έχεις τσακίσει, μην τρέχεις. Θα σκοτωθώ. Πάμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Μπαπα μπουπα, μπαπα μπουπα, μπαπα μπουπα. Όπα, γαλιά. Εδώ δεξιά σταματάμε. Φοράς τους φακούς επαφής. Εδώ σταματάμε, είπαμε. Σας βλέπω. Εμένα δεν βλέπω καλά, εσάς σας βλέπω μια χαρά. Ανάλαφρη. Εντάξει, σκουβαλήσεις και εσύ κάτι μια φορά. Α, έτσι. Όλα εγώ και η Μιάννα κουβαλάμε τα βάρη. Μου την είπε.